Χαίρετε! Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου 2020, γιορτάζει η μαμά μου και η κόρη μου να μας ζήσουν και όλες οι Κυριακές, οι Κυριακούλες και οι Κούλες που έχουμε στο κανάλι, γιατί έχουμε πολλές. Θα είναι οδηγητικό το vlog, το γυρνάω από χθες και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που μου έχει στείλει μια φίλη ερώτημα, το εξής. Ένα λεπτό να το βρω. Ποιος πραγματικά φταίει σε μια διαφωνία? There are two sides to every story. Υπάρχουν δύο πλευρές στην κάθε ιστορία. Θεκλά μου, είναι κάτι που με απασχολεί πάντα. Πώς ξέρω ότι έχω δίκιο εγώ και όχι ο άλλος? Πώς ξέρω ότι δεν είμαι παράλογη? Αν μπω σε κάποιο ουδέτερο άτομο μια συζήτηση, ένα τσακωμό που είχα με κάποιο άλλο άτομο, σίγουρα θα μου πει ότι εγώ έχω δίκιο. Αν αντίστοιχα το κάνει και το άλλο άτομο με κάποιο δικό του ουδέτερο άτομο, θα έχει αυτό το δίκιο. Άρα, πώς μπορώ να ξέρω ότι δεν είμαι παράλογη? Πώς δεν έχω λάθος? Πώς δεν είμαι άδικη? Ή δεν έχει σημασία? Ίσως σημασία έχει πώς νιώθουμε εμείς ή όχι. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου σε ένα vlog. Καλημέρα. Καλησπέρα, φιλενάδα. Θα ακούσεις τη γνώμη μου σε ένα οδηγητικό vlog. Φοράω εδώ αυτή τη φουστάνα, το ωραίο το φουστάνι, το πολύ δροσερό που μου έχει στείλει η Κούλα Μιχαήλ από τη μπουτίκ εμφάνιση στον Ύψωνα. Φοράω και τα σκουλαρίκια αυτά από τις χρυσαλίδες και ξεκινάω για μία απόπειρα να γίνω οφτή. Είμαι στο χωριό, είναι 3 το απόγευμα και είναι 39 βαθμοί. Σκεφτείτε κάτω στην πόλη τι θα γίνει. Λοιπόν, φίλοι, ξεκινάμε με το ερώτημα σου, το οποίο είναι ένα ερώτημα πολύ legit. Πολύ legitimate να το έχεις. Είναι ένα ερώτημα που είναι νόμιμο να το έχεις τρόποντινά. Δηλαδή είναι... Πολλοί έχουμε αυτά τα ερωτήματα, ειδικά άμα είμαστε και δίκαιοι άνθρωποι και ταλαιπωρούμαστε και από ενοχικότητα, που οι περισσότεροι από εμάς ταλαιπωρούμαστε από ενοχικότητα, για ένα περίεργο λόγο. Χωρίς να το έχω προγραμματίσει, αυτό το vlog το σημερινό της 3ης 7ης Ιουλίου 2020 έρχεται σε συνέχεια του χθεσινού βραδινού του vlog, που είχε να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους που δεν αλλάζουν και πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη δική μας στάση απέναντι σε εκείνους που δεν μπορούν να αλλάξουν, απέναντι στους άλλους που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να αλλάξουν οι άλλοι από εμάς. Ένας ηθικός προβληματισμός που προέκυψε από το χθεσινό βραδινό vlog ήταν η περίπτωση εκείνης την οποία χαρακτηρίσουμε εμείς ή θεωρήσουμε εμείς κάποιον ως τοξικό και τον ξεμπροστιάσουμε, τον διώξουμε από τη ζωή μας, μην τυχόν και κάνουμε λάθος. Τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε κάνει λάθος, που άλλος όντως δεν είναι τοξικός, που δεν είμαστε εμείς που έχουμε δίκιο σε μια διαφωνία, αλλά ο άλλος? Τι γίνεται λοιπόν σε εκείνη την περίπτωση? Σαφώς, όταν υπάρχει μια διαφωνία, φταίξιμο έχουν και οι δύο πλευρές, θα έλεγα, αλλά δεν είναι ισομερές το φταίξιμο συνήθως. Δηλαδή, για να τσακωθούν δύο, ρε παιδί μου, φταίνε και οι δυο. Όμως, ο ένας από τους δύο φταίει περισσότερο από τον άλλο, συνήθως λέμε τώρα, Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες φταίνει και δυο το ίδιο και είναι εκείνες οι περιπτώσεις δύο συνεξαρτώμενων που ζουν μαζί. Συνήθως σε ζευγάρια παρατηρείται αυτό το φαινόμενο ή σε μακροχρόνιες σχέσεις συνεξάρτησης, να φταίνει και δυο το ίδιο. Δύο συνεξαρτώμενοι σε μια συνεξαρτητική σχέση. Συνήθως έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί ως θήτης. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» γνωρίζετε την ορολογία. Και ένα άτομο που λειτουργεί ως θύμα. Και το θύμα, όπως το έχουμε περιγράψει στο ψυχολογικό πόλεμο, είναι αυτός ο οποίος ονομάζεται και συνεξαρτώμενος. Δηλαδή, η συνεξάρτηση είναι το προφίλ του θύματος. Υπάρχει και ειδικό κεφάλαιο, συνεξάρτηση του προφίλ του θύματος. Και υπάρχει και ένα άλλο κεφάλαιο που λέει η άσχημη πλευρά του να ζεις με ένα συνεξαρτώμενο άνθρωπο. Δηλαδή, στην περίπτωση που δεν είσαι εσύ συνεξαρτώμενος και ζεις με έναν άλλο συνεξαρτώμενο, τότε ο συνεξαρτώμενος γίνεται θήτης σου. Αλλά για να το κάνουμε ακόμη πιο πολύπλοκο, ακόμη πιο βαρύ και πιο φιλοσοφικό, εσύ δεν θα έχεις κάτι για να μπλέξεις με ένα συνεξαρτώμενο? Και πάει λέγοντας. Είναι πολύπλοκες οι ανθρώπινες σχέσεις. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας, που επηρεάζουν τη σκέψη μας, που επηρεάζουν τα συναισθήματα μας. Είναι πολύπλοκα τα συστήματα και δεν είναι τόσο απλοϊκό. Έχω δίκιο, έχεις άδικο, έχει άδικο, έχω δίκιο. Καταρχάς,
με την τελική σου παρατήρηση, μήπως τελικά δεν έχει σημασία ποιος φταίει στην πραγματικότητα, αλλά πώς νιώθουμε εμείς, θα συμφωνήσω. Μεγαλύτερη σημασία έχει στον προσωπικό αγώνα του κάθε ανθρώπου για αυτοβελτίωση, για πνευματικότητα και για έβρεση ευτυχία στη ζωή, μεγαλύτερη σημασία έχει πώς νιώθει ο ίδιος. Γιατί, αγάπη μου, εσύ έχεις γεννηθεί και σου έχει ανατεθεί η απόλυτη φροντίδα του δικού σου εαυτού. Εγώ έχω γεννηθεί και μου έχει ανατεθεί η απόλυτη φροντίδα του δικού μου εαυτού. Επίσης, έχω αναλάβει, και όσοι είμαστε γονείς το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα, και ελπίζω να το έχουμε κάνει συνειδητά, έχω αναλάβει την ευθύνη των παιδιών που γέννησα. Δεν έχω ευθύνη εγώ για οποιονδήποτε άλλον. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς, στην προσωπική του ζωή, εκτός στην περίπτωση που είναι γονιός ανηλίκων παιδιών, εντάξει, γιατί και τα ενήλικα παιδιά τα μεγαλώνουμε ώστε να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους, εκτός από την περίπτωση που κάποιος είναι γονέας ανηλίκων παιδιών, πρώτη του προτεραιότητα έχει να αναλάβει την ευθύνη του δικού του εαυτού, να προστατεύσει το δικό του εαυτό από οτιδήποτε επικίνδυνο, και η τοξικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Η ψυχολογική βία, ψυχική βία, ψυχολογική υπαθητική επιθετικότητα κλπ. Είναι πολύ επικίνδυνα για τη ψυχική και τη σωματική υγεία ενός ανθρώπου, και οφείλει ο καθένας από εμάς να προστατεύει τον εαυτό του από βλαβερές καταστάσεις. Εντάξει. Ακόμη και στην περίπτωση που κάνουμε λάθος, που εμείς είμαστε το πρόσωπο το οποίο λειτουργεί τοξικά και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν το συνειδητοποιούμε, γιατί μιλάμε για τους αδιάγνωστους, μιλάμε για τους τοξικούς, και ίσως είναι καλύτερα να λέμε άνθρωποι που λειτουργούν αδιάγνωστα, οι άνθρωποι που λειτουργούν τοξικά. Ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να βρεθεί σε εκείνη τη συνθήκη που άθελα του, χωρίς να το συνειδητοποιεί, όχι άθελα του, γιατί το θέλω και δεν θέλω, το ηθελημένα και το άθελα είναι πολύ παρεξηγημένες έννοιες, γιατί ακόμη και αν υποσυνείδητα βγάζω μία τοξικότητα, οφείλω να φροντίζω τον εαυτό μου, να φροντίζω τον κήπο της ψυχής μου και να πηγαίνω σε ένα ψυχολόγο να φτιάχνω τα θέματα μου, άμα έχω θέματα άλυτα και βγάζω τοξικότητα πάνω σε άλλους. Οπότε το άθελα δεν παίζει σε αυτήν την περίπτωση, και μιλάω και για τον εαυτό μου, και στο χθεσινό βραδινό vlog σας είπα και τη δική μου την περίπτωση, την οποία αναγνωρίζω, γιατί και άλλες πρέπει να μην τις αναγνωρίζω, στην οποία όντως υπήρξα τοξική. Όπως και να έχει το πράγμα, ο καθένας προσωπικά οφείλει να σάζει τον εαυτό του, να σάζει, δηλαδή να φροντίζει, να περιθάλπει το δικό του εαυτό, να φροντίζει τον κήπο της δικής του της ψυχής και να φροντίζει να είναι καλύτερα. Να είναι καλύτερα πνευματικά, συναισθηματικά, ψυχικά κλπ. Οπότε, εάν τσακωθούμε με έναν άνθρωπο, αν έχουμε μια διαφωνία, και επειδή εγώ πολύ συχνά εδώ στο κανάλι σας προτρέπω να ξεμπροστιάζετε αυτό που αντιλαμβάνεστε ως τοξικότητα, να λέτε ξεκάθαρα στον άλλο: δεν μ' αρέσει η συμπεριφορά σου. Η συμπεριφορά σου με κάνει να νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Κάθε φορά που θα συναντηθούμε, κάθε φορά που θα με πάρεις τηλέφωνο, δεν νιώθω καλά. Νιώθω ένα βάρος. Νιώθω ότι δεν με επηρεάζεις θετικά στη ζωή μου και θέλω θετικές επιδράσεις στη ζωή μου. Οπότε επιλέγω, εφόσον σου έχω πει μια και δύο και τρεις και πέντε και δεν νοείς και δεν εννοείς να το αντιληφθείς, επιλέγω να μην έχω σχέση πλέον μαζί σου, ούτως ώστε να μην επηρεάζομαι από τη δική σου αρνητικότητα. Το λεγόμενο ξεμπρόστιασμα και λεγόμενη αποκοπή. Αποκόπτουμε από τη ζωή μας ανθρώπους που είναι τοξικοί. Και σας προτρέπω πάρα πολύ συχνά σε αυτό. Και το θεωρώ απαραίτητο. Απαραίτητο για να μπορεί οποιοδήποτε να εξελιχθεί πνευματικά. Γιατί, ας πάρουμε το, μιλάμε για κήπο της ψυχής και με βάση τα καινούργια μου χόμπι, ας πάρουμε την περίπτωση ενός κήπου. Εάν φυτέψεις ένα φυτό ωφέλιμο, φύτεψεις λέει μια ντοματιά, ή αφύτεψεις, ξέρω εγώ, μια λεμονιά, μια πορτοκαλιά, πιο βέστητα φυτά, ένα λουλούδι, και εκεί που θα το φυτέψεις δεν έχεις καθαρίσει καλά το χώμα, δεν έχεις απομακρύνει τις ρίζες από μη ωφέλιμα φυτά, από άγρια φυτά, δεν έχεις απομακρύνει τους σπόρους που τυχόν υπάρχουν στο χώμα, το φυτέψεις το φυτό, ποτίζεις το φυτό και δεν ξεχορτίζεις γύρω-γύρω τα άγρια χόρτα που φυτρώνουν, το αποτέλεσμα θα είναι τα άγρια χόρτα να πνίξουν το ωφέλιμο φυτό που έχεις φυτέψει και να μην έχεις σοδειά. Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί έχεις ένα συγκεκριμένο κομμάτι γης, στο οποίο έχεις φυτέψει ένα συγκεκριμένο ωφέλιμο φυτό, το οποίο θέλεις να σου παράγει κάποιο καρπό,
Και αν δεν φροντίσεις να καθαρίσεις τον τόπο από τα τοξικά προς εκείνο το φυτό φυτά, θα του πιούν το νερό, θα του κόψουν το οξυγόνο και θα πεθάνει το φυτό σου. Το ίδιο και με την ψυχή μας, με τον εσωτερικό μας κήπο, τον κήπο της ψυχής μας. Από τη στιγμή που θέλουμε να καλλιεργήσουμε άρετες, εάν αφήνουμε τα ζυζάνια, τα όποια ζυζάνια, να μας παίρνουν την ενέργεια, να μας ρουφούν την ενέργεια, όπως παίρνουν τα ζυζάνια τον αέρα και το οξυγόνο, το νερό, τα θρεπτικά στοιχεία από το χώμα, από το φέλιμο φυτό, τότε δεν θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές. Αντιθέτως, θα αποκτήσουμε τα πάθη. Δηλαδή, συνεχίζω και κάνω παρέα με μία γυναίκα, για παράδειγμα, η οποία είναι μίζερη και μου μεταφέρει αρνητικότητα. Μου μεταφέρει απαισιοδοξία για τη ζωή. Με μια γυναίκα η οποία δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του εαυτού της, δεν αντιλαμβάνεται ότι φταίει και αυτή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και πολύ εύκολα ρίχνει τον μπαλάκι στους άλλους. Για όλα φταίει το σύστημα, για όλα φταίνε οι γονείς της που δεν την κακοποιούσαν όταν ήταν μικρή, που σαφώς οι γονείς όταν κακοποιούν τα παιδιά όταν είναι μικρά τα βλάπτουν, λέει η μάνα μου να σε 45 χρόνια για παράδειγμα εγώ τώρα και να κλαίω και να λέω «Ω, οι γονείς μου έχουν κάνει αυτό μου όταν ήμουν μικρή», μέτρανε ο πατέρας μου για παράδειγμα, «και εγώ τώρα δικαιούμαι και μου επιτρέπεται να παυτώνω τον κόσμο όλο, να μην τοξικάρα». Και έχω λόγο, μα δεν ξέρεις τι έχω περάσει εγώ στη ζωή μου. Κοπέλα μου, όλοι μας έχουμε περάσει τη ζωή μας. Όλοι μας έχουμε περάσει. Δεν έχει άνθρωπος αυτή τη ζωή που να μην έχει κακοποιηθεί ψυχικά. Οι μόνοι που δεν έχουν κακοποιηθεί ψυχικά είναι αυτοί που δεν έχουν γεννηθεί ακόμη. Δηλαδή είναι όπως το αυτοκίνητο που λες, πω το αυτοκίνητο με εμένα αυτή τη στιγμή έχει 258.869 χιλιόμετρα, γιατί έχει 13 χρόνια που το οδηγώ. Και να λέω, μα γιατί το αυτοκίνητό μου έχει την τάδε φθορά, αφού οδηγείται, αφού το οδηγείς 13 χρόνια. Υπάρχει 13 χρόνια, άρα φθήρεται, το ίδιο και ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει ζωντανός άνθρωπος που να μην έχει κακοποιηθεί ψυχικά. Φυσικά κάποιοι έχουν κακοποιηθεί περισσότερο από τους άλλους. Και οι άνθρωποι που νιώθουν ότι η κακοποίηση που έχουν βιώσει στην παιδική ηλικία, στην εφηβική ηλικία και στην νεανική ηλικία τους έχει επηρεάσει αρνητικά στη ζωή τους, οφείλουν να προσφύγουν στη ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε να θεραπεύσουν το τραύμα το αθεράπευτο, να το κλείσουν το τραύμα, ούτως ώστε να είναι και ήδη καλύτερα και να μην επηρεάζουν τους άλλους με τοξικότητα. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ζούμε στο 2020. Η επιστήμη της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας, η ψυχοθεραπεία, ακόμη και η ψυχοφαρμακευτική έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Υπάρχουν τρόποι. Και αν κάποιος από εσάς λέει δεν έχω χρήματα να πω σε ειδικό, μπείτε στην ιστοσελίδα μου να βρείτε το άρθρο εκείνο στο οποίο καταγράφω τις δωρεάν δομές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε Ελλάδα και Κύπρο, ή βρείτε το αντίστοιχο βίντεο που υπάρχει μέσα στο κανάλι, που υπάρχει το άρθρο αυτό στην περιγραφή του. Κάντε search στο κανάλι δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής και θα δείτε ότι υπάρχουν και ψυχίατροι και ψυχολόγοι στους οποίους μπορεί να προσφύγετε με πολύ λίγα χρήματα ή χωρίς καθόλου χρήματα και να πάρετε βοήθεια. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Υπάρχει μόνο μια μιζέρια και μια πνευματική και ψυχική τεμπελιά του «εγώ δεν αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου, αφήνω τον εαυτό μου untreated, αθεράπευτο, αψυχοθεράπευτο, αν υπάρχει τέτοια λέξη, και κυκλοφορώ ελεύθερα και ρίχνω τοξικότητες παντού». Και με όποιον συνομιλήσω, με όποιον συνομπλαστώ που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, με όποιον συναντήσω στο διαδίκτυο, θα πω την κοτσάνα μου, θα ρίξω τη χολή μου, θα είμαι φαρμακερός, θα είμαι παθητικά επιθετικός, θα είμαι ενεργητικά επιθετικός, αλλά έχω δικαιολογία, γιατί μεγάλωσα δύσκολα. Λοιπόν, άρα, παρόλο που διαβάζω τα σχόλια όλα, παρόλο που δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε όλα τα σχόλια, νομίζω το 99% των σχολείων τα διαβάζω, όμως ξεφεύγει κανέναν επειδή είναι σχόλιο επί σχολείου και δεν μου έχει έρθει ειδοποίηση να το δω. Παρόλο που κάποιες φίλες ανησυχείτε τελευταίως ότι Θέκλα κουρδίζει στον κόσμο να ξεμπροστιάζει και εσύ είσαι και καλά ψυχολόγος και ψυχολογημένη και ξέρεις ποιο να ξεμπροστιάσεις, ενώ αυτοί που βλέπουν τα βίντεο σου δεν έχουν τη δική σου παιδεία ή δεν έχουν τη δική σου, το δικό σου επίπεδο, το ψυχοθεραπευμένο. Τώρα πόσο ψυχοθεραπευμένοι είμαι που ψυχοθεραπεύουμε πάλι, δεν ξέρω, είμαστε διαβίου είναι η ψυχοθεραπεία. Και θα δημιουργήσεις προβλήματα και θα τσακώνονται ο κόσμος και θα κάνει. Διαφωνώ εγώ με αυτή τη στάση. Επειδή οι περισσότεροι από εμάς είμαστε πολύ διστακτικοί στο να διαφωνήσουμε με τον άλλο.
όπως είπα και χθες. Είμαστε πάρα πολύ διαστακτικοί στο να ορθώσουμε ανάστημα και να πούμε διαφωνώ με αυτό που λες. Αυτό που λες το βρίσκω επικίνδυνο ή το βρίσκω ότι δεν είναι σύμφωνο με μένα, ή να τσακωθούμε προκειμένου να γλιτώσουμε από τοξικές καταστάσεις, και μιλάω και εξιδίας πείρας, όσο δυναμική και να φαίνομαι, όσο τσαμπουκαλού και να σας παρουσιάζουμε ή να νομίζετε πως είμαι ή να φαίνομαι πως είμαι, στην πραγματικότητα, ακόμη μέχρι και σήμερα, σε αυτή την ηλικία που είμαι, στο 46ο έτος της ζωής μου, υπάρχουν περιπτώσεις σε κάθε σεζόν στις οποίες επιδεικνύω δειλία ως προς το να αντιμετωπίσω δυναμικά καταστάσεις βλαβερές προς εμένα, σε όλων των ειδών της σχέσης, παντού. Δηλαδή ακόμη και εγώ που σας τα λέω αυτά και τα διδάσκω, και άνω τον εαυτό μου αρκετές φορές να είμαι θυματοποιημένη. Φυσικά η συνεξάρτηση είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολο να ξεφύγει από αυτήν κανείς. Είναι μια κατάσταση που είναι δύσκολο να ξεφύγει από αυτήν. Και όσοι από εμάς έχουμε λειτουργήσει συνεξαρτώμενα και έχουμε μεγαλώσει με έναν τρόπο ώστε να είμαστε θύματα, πολύ συχνά στη ζωή μας θα επιστρέφουμε στον χώρο του εγκλήματος ως θύματα. Δεν λένε ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον χώρο του εγκλήματος. Θα έλεγα όμως ότι και το θύμα επιστρέφει συχνά στον χώρο του εγκλήματος. Οπότε αγαπημένες μου φίλες, μην ανησυχείτε ότι θα ξεσηκώσω τα πλήθη. Τα πλήθη, όσο και να τα ξεσηκώσεις, δεν ξεσηκώνονται εύκολα. Γιατί κοίτα το πλήθος, ας πούμε, η κυρία που στείλε το mail, η οποία προφανώς σε κάποια τέτοια ιστορία έχει εμπλακεί, στην οποία ξεμπρόστιε σε κάποιο πρόσωπο και τσακώθηκε μαζί του και τώρα λέει νιώθει ενοχές, μην τυχόν και το έχει αδικήσει. Ακόμη και αν ξεσηκωθούν τα πλήθη, έρχονται μετά τα διάφορα δεσμάτα κοινωνικά, οι διάφορες μέθοδοι συντήρησης των δουλοπάρικων στη δουλοπαρικία, των προβάτων στο μαντρί, που μας ελέγχουν εκ των υστέρων με ενοχές, με τύψεις, με αμφιβολίες για το αν έχουμε πάρει τη σωστή απόφαση κτλ. Δεν είναι εύκολο κάποιος να κάνει την επαράστασή του. Δεν είναι εύκολο. Και αν το θέλει, δεν είναι εύκολο. Οπότε μην ανησυχείτε. Στην περίπτωση που έχουμε κάνει την επανάστασή μας απέναντι σε ένα πρόσωπο και έχουμε λάθος, που έχουμε τσακωθεί με κάποιον και μπορεί, αν υπάρχει αντικειμενική κρίση, γιατί τίποτα στις ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι αντικειμενικό, είναι όλα υποκειμενικά, εξαρτάται ποιος βλέπει, από ποιο φακό το βλέπει κλπ. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν έπεσε η ζάχαρη μέσα στο νερό. Ξέρετε, η ζάχαρη να πέσει μέσα στο νερό διαλύεται, γίνεται το νερό σιρόπι. Δεν χάλασε ο κόσμος. Υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη, άντε και ένας άλλος άνθρωπος θα έχει χάσει την ευτυχία να μας έχει φίλους, ή θα έχουμε χάσει εμείς την ευτυχία να τον έχουμε φίλο. Μπορεί να γλίτωσε και από εμάς ο άλλος. Δηλαδή, ακόμη και αν έχουμε άδικο, ακόμη και στην περίπτωση που τσακωθούμε με κάποιον και έχουμε άδικο, στην ουσία τον απαλλάσσουμε από την παρουσία μας. Είναι win-win η συνθήκη. Γιατί για να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ δύο ανθρώπων, σημαίνει υπάρχει κάτι. Υπάρχει, πρώτα απ' όλα, υπάρχει ενδοψυχική σύγκρουση για να γίνει μια διαπροσωπική σύγκρουση. Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο έχει μέσα του κάτι που τον ενοχλεί. Είτε αυτό που τον ενοχλεί έχει να κάνει με το άλλο πρόσωπο, είτε δεν έχει να κάνει με το άλλο πρόσωπο, όταν η ενδοψυχική σύγκρουση προβληθεί και μεταφραστεί σε μία σύγκρουση διαπροσωπική, τότε δίνεται η ευκαιρία σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει την ενδοψυχική σύγκρουση, δίνεται η ευκαιρία να ενσκύψει, να σκύψει μέσα του, να σκύψει και να κοιτάξει μέσα του, ξανά είναι σωστή λέξη, σκύπτει, μπορείτε να την είπα λάθος. Υπάρχει απαντήστε χ, δεν μπορώ να κάνω τώρα μοντάζ. Οι φιλόλογοι διορθώστε με. Και οι καλοί γνώστες της ελληνικής γλώσσας. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία για τον άνθρωπο που έχει προβάλει την ενδοψυχική σύγκρουση σε μια διαπροσωπική σύγκρουση, μετά το πέρας της σύγκρουσης και μετά από τα αρνητικά συναισθήματα που αφήνει οποιαδήποτε σύγκρουση. Δηλαδή, αν μετά από μια σύγκρουση νιώθουμε αρνητικά συναισθήματα, που όλοι νιώθουμε, είναι μια ευκαιρία να επιδοθεί στην αυτογνωσία, και ο καλυτερότερος κριτής, ξέρω ότι δεν υπάρχει λέξη καλυτερότερος, μου αρέσει όμως έτσι η έμφαση, ο καλυτερότερος κριτής το αν είχαμε δίκιο ή λάθος σε μία σύγκρουση, και ο εγκυρότερος κριτής που μπορεί να μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα προσωπικά στον καθένα, είναι ο ψυχολόγος μας. Εάν έχουμε τέτοιου είδους αμφιβολίες, καλά κάνουμε να πάμε στον ψυχολόγο μας. Εγώ θεωρώ ότι όλοι πρέπει να έχουμε ψυχολόγο διαβίου,
Δηλαδή, αν έχουμε κάποιο ψυχολόγο στο οποίο θα κάνουμε ψυχοθεραπεία, θα τελειώσουμε την ψυχοθεραπεία, θα πηγαίνουμε στη ζωή. Και αυτός ο ψυχολόγος να έχει το ιστορικό μας, να μας γνωρίζει, να γνωρίζει το ιστορικό μας. Και όποτε χρειαζόμαστε κάτι, ξέρω εγώ, ένα touch-up μετά από ένα χωρισμό, μετά από μια απώλεια, μετά από μια δύσκολη περίοδο, να μπορούμε να πάμε να κάνουμε κάποιες συναντήσεις μαζί του, με τον ψυχολόγο που ήδη μας γνωρίζει, που ήδη γνωρίζει το ιστορικό μας, και να μπορέσουμε να πάρουμε τη στήριξη που χρειαζόμαστε. Τότε, αν έχουμε αμφιβολίες, αν δεν είμαστε σίγουροι, πάμε στον ψυχολόγο μας και εκεί ο ψυχολόγος μας θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Ή έχουμε κατακλειστεί από ενοχές αχρίαστες που δεν είναι δικές μας και ο ψυχολόγος θα μας βοηθήσει να νιώσουμε καλύτερα και να αποτινάξουμε το ζυγό των ενοχών από πάνω μας, ή όντως έχουμε κρίνει λαθασμένα τη συνθήκη, λαθασμένα την κατάσταση και μια δική μας ενδοψυχική σύγκρουση έχει προβληθεί πάνω στη διαπροσωπική σύγκρουση, και στο το γραφείο του ψυχολόγου, στη ψυχοθεραπεία, εκεί θα είναι ευκαιρία η ενδοψυχική σύγκρουση να πιαστεί από τα μαλλιά ή από τα κέρατα, αν θέλετε, και να επιληθεί. Οπότε μην σκιάζεστε, μην τρομοκρατήστε, εμπιστευτείτε λίγο περισσότερο τον gut instinct σας όταν βρίσκεστε σε καταστάσεις δύσκολες. Ακούστε λίγο το αισθηχτό σας τι σας λέει, μου κάνει καλό αυτή η σχέση, δεν μου κάνει καλό αυτή η σχέση, αυτή η φιλία είναι χρήσιμη φιλία, είναι τοξική φιλία. Και αν έχετε βρεθεί σε έναν καυγά που εκ των υστέρων νιώθετε πολύ άσχημα για πολύ καιρό, καλή ιδέα να πάτε σε ψυχολόγο. Όχι για να τα βρείτε με αυτόν που έχετε τσακωθεί απαραίτητος, γιατί μπορεί και κάποιος να τα βρει μετά. Δηλαδή, αν κάποιος έχει φταίξει και συνειδητοποιήσει το φταίξιμο του μέσα από τη ψυχοθεραπεία και αρχίσει και κάνει και φανεί η δουλειά που κάνει με τον εαυτό του για να διορθωθεί, μπορεί μετά από 3, 4, 5 μήνες να επανέλθει και να πει: γεια σας, ήρθα στο πρόσωπο με το οποίο έχει τσακωθεί. Με ταρακούνησε πολύ ο καυγάς μας, πήγα σε ψυχολόγο, αναγνώρισα ότι έχω αυτό και αυτό και αυτό το θέμα, άρχισα δουλειά με τον εαυτό μου, είμαι καλύτερα και θέλω να σε ρωτήσω αν θέλεις να επανέλθουμε. Μπορεί άλλο να σου πει όχι, δεν θέλω, και πρέπει να το σεβαστείς αν σου πει όχι, δεν θέλω. Εντάξει, γιατί είπαμε, ο καθένας είναι υπεύθυνος για να φροντίζει το δικό του εαυτό, τη δική του ψυχική υγεία και ισορροπία. Οπότε, αν ο άλλος κρίνει πως εσύ είσαι τοξικός για αυτόν, πρέπει να το σεβαστείς. Όλοι μας πρέπει να το σεβαστούμε. Από κάποιους ανθρώπους είμαστε ανεπιθύμητοι. Κάποιοι άνθρωποι νιώθουν πως τους βλάπτουμε. Δικαιούνται να νιώθουν πως τους βλάπτουμε. Δικαιούνται να μην επιθυμούν να είναι μαζί μας. Δικαιούνται να αποκοπούν από εμάς. Όπως και εμείς δικαιούμαστε να κάνουμε το ίδιο στην αντίστοιχη περίπτωση. Δηλαδή, το κομμάτι της ανθρώπινης ελευθερίας είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και επειδή και η Κύπριος και η Ελλάδα, οι Έλληνες γενικότερα, έχουμε περάσει από αιώνες σκλαβιάς και δουλείας, έχουμε αυτό το ραγιαδίστικο που λέγαμε και στο χθεσινό βραδινό vlog, που εύκολα υποτασσόμαστε στη γνώμη του ισχυρού και εύκολα αμφισβητούμε τον εαυτό μας όταν ακολουθούμε τον gut instinct μας, όταν ακολουθούμε τη διαίσθησή μας. Και αυτό έχει να κάνει με την αυτοϋποτίμηση και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μα είναι δυνατόν εγώ να ξέρω σωστά? Μα είναι δυνατόν να έχω καταλάβει καλά? Μα αν κάνω λάθος? Μα αν αδικήσω τον άλλον? Το θέμα είναι καθαρά προσωπικό, δικό μας, δυσκολίας ανάληψης της ευθύνης και στο επίπεδο του αναλαμβάνω την ευθύνη ότι δικαιούμαι εγώ να διακόψω σχέση με κάποιον, έστω και αν ο άλλος με θεωρεί άδικο ή με θεωρεί λαθασμένο ή νιώθει αδικημένος από μένα. Δικαιούμαι και το κάνω. Και κοιτάζω τον εαυτό μου και προχωρώ και κοιτάζω τον εαυτό μου όχι με την έννοια του ότι είμαι ένας παλιάνθρωπος που δεν με ενδιαφέρουν τα συναισθήματα των άλλων και θέλω να αδικήσω τους άλλους συνειδητά, αλλά ότι η μεγαλύτερη προτεραιότητα, ύψιστη προτεραιότητα που έχει ο καθένας από εμάς είναι να φροντίζει το δικό του κήπο της ψυχής. Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή? Θυμάστε αυτή τη σειρά, η οποία ήταν και πάρα πολύ ωραία και κόπηκε πολύ νωρίς. Θα δώσουμε λόγο για το δικό μας εαυτό ότι δεν τον προστατεύσαμε, όχι για τον άλλον. Για το δικό μας εαυτό θα δώσουμε και σας λέω: οι μόνοι για τους οποίους, κατά τη γνώμη μου, φέρουμε ευθύνη είναι οι ανήλικοι άνθρωποι που εμείς αποφασίσαμε να φέρουμε στη ζωή. Όχι οι ενήλικες, οι ανήλικοι. Δηλαδή, και όταν ενηλικιωθούν τα παιδιά μας, δεν είμαστε υπόχρεοι να υποκύπτουμε σε κάθε τους απέτηση, σε κάθε τους εκμετάλλευση που μπορεί κάποια ανήλικα παιδιά να εκμεταλλεύουν τους γονείς τους και λοιπά και να σκάζουν για να μην εγώ τους γέννησα. Είμαστε υπεύθυνοι μέχρι να ενηλικιωθούν. Και αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας,
Και άμα μας βοηθήσουν και τα γονίδια, γιατί πολλές φορές γεννιέται ένα παιδί και φέρνει μαζί του και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη διαπαιδαγώγηση και κάποια παιδιά είναι δύσκολα. Φυσικά, ένας συνειδητός γονιός, και όσοι δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το συστήνω να το διαβάσετε. Δεν είναι μόνο για μαμάδες, δεν είναι μόνο για μπαμπάδες, είναι και για ανθρώπους που δεν έχουν γίνει γονείς. Επεξηγεί περισσότερο τη σχέση της διαπαιδαγώγησης με τη ψυχική υγεία και ισορροπία στην ενήλικη ζωή και βοηθάει να καταλάβει κάποιος διαβάζοντας εκείνο το βιβλίο και τη δουλειά την επανορθωτική που γίνεται με τον ψυχολόγο όταν ένας άνθρωπος έχει ενηλικιωθεί και χρειάζεται να δουλέψει τα πράγματα που τον απασχολούσαν κατά την παιδική του ηλικία. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν πειράζει αν κάνουμε και κανένα λάθος. Ας το πάρει το ποτάμι, τη ψυχή μας να μην πάρει το ποτάμι. Πρώτιστη προτεραιότητα μας είναι η υγεία της δικής μας ψυχής και των παιδιών μας. Προσπαθούμε να είμαστε δίκοι, αλλά από εκεί πέρα θα καθόμαστε και ξάγρυπνοι. Μην τυχόν και αδικήσαμε τη Μάρα και τη Σάρα που μας είπε δύο κοτσάνες και τη βάλαμε στη θέση της. Έμα. Δεν πειράζει, ας έχουμε και ατέλειες. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι τέλειοι. Δεν μπορούμε. Τα σκουλαρίκια είναι τέλεια όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις χρυσαλίδες. Έχω ενθουσιαστεί με αυτά τα σκουλαρίκια. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Είχατε δύο βλογκάκια σήμερα. Είχατε και την Αριστοτρίτη το πρωί και εμένα απόψε. Θα τα πούμε αύριο. Σας αγαπώ πολύ. Και κλείνω από εδώ, τα μάτια στον δρόμο.